για πάρα πολλά χρόνια, 20ετία και, πρωταγωνίστησε μία μεγάλη δόξα του ελληνικού αθλητισμού της εποχής, από το 36 έως και αρχές 49, που δόξασε πραγματικά την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο άθλημα η χώρα δεν είχε ιδιαίτερη επίδοση και με τον πατέρα μου μπόρεσε και κατήγαγε διεθνείς νίκες με αποκορύφωμα την κατάληξη στους Ολυμπιακούς Λονδίνου 1948, 14η Ολυμπιάδα, στάδιο Wembley, όπου εισήλθε με την ελληνική σημαία, δοξάζοντας τη χώρα και νιώθοντας ο ίδιος φοβερή συγκίνηση και περηφάνεια για τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι στο μουσείο μας, την κοιτίδα του τοπικού πολιτισμού, που είναι ταυτόχρονα και Μουσείο Τοπικής Ιστορίας, από σήμερα μόνιμα θα εκτίθενται όλα αυτά τα κειμήλια, μεγάλης θεωρώ αξίας, περιζήτητα από πολλά αθλητικά μουσεία, διεθνώς, όπου γίνεται μόνιμη πλέον η έκθεση και περιλαμβάνουν το κύπελο του πρωταθλητή Ελλάδας του 1948, τα αγωνιστικά του σπαθιά με τα οποία κέρδιζε, τα μετάλλια από τις νίκες σε διάφορους αγώνες, το πτυχίο του διεθνούς Maître d'Armes που έλαβε και πολύ σπάνιο φωτογραφικό και αρχιακό υλικό από τις εφημερίδες εποχής, όπου για πάρα πολλά χρόνια ήταν το πρωτοσέλιδο, το καύχημα του ελληνικού αθλητισμού σε εποχές, να μην ξεχνούμε, δύσκολες πραγματικά, κατοχή, διέκοψε κάποια στιγμή την αθλητική του πορεία, γιατί πολέμησε 40-41 στην Αλβανία στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και τα μετάλλια για αυτή την εκστρατεία υπάρχουν επίσης και τα δόρισα στο μουσείο, όπως και τα πολεμικά του παράσημα και του τάγματος τιμής και τάξεως στο μετάλλιο. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση. Είναι ένας φόρος τιμής για τον Αθανάσιο Νανόπουλο, για αυτούς τους ανθρώπους, τον Ολυμπιονίκη του 1948, σε ένα άθλημα που μέχρι και σήμερα δεν είναι τόσο γνωστό. Και αυτό βέβαια δίνει, πρέπει να πω, ότι όσο δύσκολο είναι, τόσο δύσκολο, πιο δύσκολο ήταν εκείνη την εποχή λοιπόν. Σε μια πόλη επαρχιακή, ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε ως Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σήμερα να γίνει αυτή η εκδήλωση. Εγώ πρέπει να πω ότι και από το Δήμο Κοζάνης το 2001 είχε γίνει η ονοματοδοσία του Αθανάσιου Νανόπουλου στην Κοζάνη. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει και πιο τακτικά να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και να αποδίδουμε το φόρο τιμής. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής και έχει πολύ μεγάλη τιμή αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή η εκδήλωση για το Σύνδεσμο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε πραγματικά την Ελλάδα από το 1936 έως το 1949 να είναι πρώτος σε πανελλήνιο μέγεθος, να είναι Ολυμπιονίκης, να είναι αυτός ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Γουέμπλι και πήρε και το βραβείο από εκεί, και να είναι αυτός ο οποίος όταν έφερε εδώ πέρα τα διάφορα μετάλλια η κόρη του, κυρία Νανοπούλου, έμεινα άφωνος από το μέγεθος και την ποσότητα των μεταλλίων. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο, επειδή τον γνώριζα από παλιά, όταν ήμασταν τότε εδώ πέρα με τον Αΐμνη στο δάσκαλο Σεμπανόπουλο, ήξερα τις ικανότητες που είχε και αυτές ακριβώς τις ικανότητες εμείς τις χρησιμοποιούμε σήμερα και τον τιμούμε, κάνοντας μέσα στο μουσείο το ολογραφικό έναν ιδιαίτερο χώρο για αυτόν και εκθέτοντας όλα αυτά τα μετάλλια και τα διάφορα διακρίσεις που είχε σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα είμαστε παρόντες σε μια εκδήλωση τιμής. Τιμής για έναν άνθρωπο της περιοχής μας που ήταν Ολυμπιονίκης στο άθλημα της ξηφασκίας, που η απόγονή του, η κόρη του, η κυρία Νανοπούλου, αποφάσισε να δωρήσει τα προσωπικά του είδη σε θύμιση του πατέρα της. Η τιμή λοιπόν είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί είμαστε σε μια εποχή που επιζητούμε να έχουμε ιδάλματα, να έχουμε πρότυπα.
και ο κύριος Νανόπουλος στην εποχή του ήταν ένα πρότυπο και συνεχίζει και θα πρέπει να ενισχύσουμε να συνεχίσει να είναι πρότυπο και για τους νέους της περιοχής μας. Η περιοχή μας λοιπόν μπορεί να έχει διακρίσεις και ας αγωνιστούμε όλοι για αυτές. Στην αθλητική διαδρομή και την προσφορά του στον χώρο του αθλητισμού και της Ολυμπιακής ιδέας, το αξέχαστο θείου και νου μου, αλλά κυρίως καρδιακού μου φίλου, το Αθανάσιο Νανόπουλο,